Ο Νίκος Γόντικας καταγγέλει ότι δεν είναι φανερές οι διαδρομές των εκατομμυρίων που δαπανά η περιφέρεια Πελοποννήσου για την προβολή. 6 συν 3 εκατομμύρια ευρώ, ίσον 9 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Μυθική Πελοπόννησος και για την προβολή της Πελοποννήσου. Το αν θα αποδώσει θα το πούν οι επαγγελματίες τουρισμού. Ωστόσο, ένα project τουρισμού στηρίζει πάντα την επιτυχία του στην ανταπόκριση των πολιτών που είναι οι οικοδεσπότες της Πελοποννήσου. Φίλες και φίλοι, δεν αρκούν τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τις συμμετοχές της περιφέρειας σε εκθέσεις ανά την Ιφίλιο, όπου η Περιφερειακή Αρχή μαζί με ένα τσούρμο επιχειρηματιών περιοδεύουν κάθε χρόνο σαν dealers επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν αρκούν τα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ που δίνουν μέσα από προγραμματικές συμβάσεις στις αναπτυξιακές εταιρείες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Δεν αρκούν τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο που δίνουν για τις γιορτές κάθε είδους ζαρζαβατικών στην Πελοπόννησο. Δεν αρκούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν από το ΕΣΠΑ για τη Μυθική Πελοπόννησο. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, διατέθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2.905.844 ευρώ στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας. Μετά από την άρνηση της Περιφερειακής Αρχής να ενημερώσουν την Οικονομική Επιτροπή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, για το πού και πώς διατίθεται αυτός ο πακτολός εκατομμυρίων ευρώ για την προβολή, μετά την άρνησή τους να δώσουν τις προγραμματικές συμβάσεις, τα παραδοτέα των προγραμματικών συμβάσεων που επανειλημμένα έχουμε ζητήσει, της Πελοπόννησου ΑΕ, ο κύριος Στατούλης, η κυρία Νικολάκου, ας ενημερώσουν τουλάχιστον τους Πελοποννήσιους πού θα διατεθούν τα νέα επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ που με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δόθηκαν στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σας έχουμε ακούσει πολλές φορές να καταγγέλλετε όχι μόνο τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής. Και έχει την αίσθηση ο πολίτης που σας παρακολουθεί ότι το ανώτατο πεδίο στη διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου. Με τις καταγγελίες που έχετε κάνει, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν θεσμοί και εποπτικοί μηχανισμοί που θα έπρεπε να έχουν παρέμβει και δεν έχουν παρέμβει. Δηλαδή, πέρα από την καταγγελία προς τον κύριο Τατούλη, έχετε να καταγγείλετε και κάποιους μηχανισμούς εποπτικούς ή θεσμούς που θα έπρεπε να έχουν παρέμβει και δεν το έχουν κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν έχω καλεστεί από τον εισαγγελέα και έχω καταθέσει για αυτά τα αμαρτωλά έργα που σας λέω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, καλέστηκα σαν μάρτυρας σε έρευνα που γινόταν με εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η υπόθεση για να σας ενημερώσω αν μπήκε στο αρχείο ή αν συνεχίζεται η διαδικασία έρευνας, ελέγχου κτλ. Δεύτερο, είναι η πρώτη φορά που τη Δευτέρα που μας πέρασε συμμετείχα, συμφώνησα και στο αίτημα των κατοίκων, των γονιών ατόμων με ειδικές ανάγκες από την Τριφυλία, από τα Φιλιατρά, που προσέβηκαν στον εισαγγελέα, γιατί εδώ και 3 εβδομάδες τα παιδιά τους, παιδιά του Δημοτικού, παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν μεταφέρονται στο σχολείο τους. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η υπεύθυνη. Η Οικονομική Επιτροπή, της οποίας είμαι μέλος, είναι η αρχή που αναθέτει τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών. Σιωπούν, ενώ επανειλημμένα το έχω βάλει στην Οικονομική Επιτροπή και βεβαίως μόλις τους είπα ότι θα προσφύγουμε και στον εισαγγελέα, η κυρία Νικολάκου, σαν άλλος στρατηγάκος, μου αφαίρεσε το λόγο στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι είναι πολιτικά τα ζητήματα και θεωρούμε με αυτούς τους όρους τα αντιπαλεύουμε. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι αρμόδιοι φορείς, είτε ελεγκτικοί είτε εισαγγελικοί κτλ., ας κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς αμαρτία νου και έχουμε, γιατί τα λέμε, γιατί σε αυτό που δεσμευθήκαμε στους πολίτες της Πελοποννήσου, ότι θα είμαστε η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, ότι θα αποκαλύπτουμε τις βρωμοδουλειές τους και ότι θα βάζουμε τα αιτήματα και τους στόχους πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος, των φτωχών αγροτών, των επαγγελματιών, της νεολαίας, των γυναικών, αυτό με συνέπεια το κάνουμε και θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα ακόμα πιο αποφασιστικά.
Κάνουν τη δουλειά τους όμως οι μηχανισμοί. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν λύνονται, δεν παίρνει φτιασίδωμα το καπιταλιστικό σύστημα. Γκρέμισμα, τσάκισμα παίρνει το αστικό κράτος. Ο λαός πρέπει να βγάλει συμπεράσματα και από το μαχαίρι που θα φτάνει στο κόκαλο σε κάποιες περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια, είτε από το Κοσκοτά είτε αργότερα. Εκείνο που μετράει είναι να πάρει απόφαση να ξεκόψει από τα κόμματα του κεφάλαιου, να πάρει απόφαση να τελειώνει με αυτό που λέγεται οι υπερέτες του καπιταλιστικού συστήματος που είναι τα κόμματα του κεφάλαιου. Μόνο η ανατροπή του συστήματος μπορεί να φέρει κάθαρση. Διαφορετικά, το ίδιο το σύστημα αποπνέει μπόχα και σύψη και διαφθορά. Για να δούμε λοιπόν πώς η περιφέρεια φρόντισε να μάθουν οι πολίτες της Πελοποννήσου για την μυθική Πελοπόννησο. Σας λέει κάτι το μυθική Πελοπόννησος? Νομίζω είναι πρόγραμμα της περιφέρειας για τον τουρισμό. Ναι. Ξέρετε κάτι παραπάνω? Ξέρω ότι είναι προωθητικό πρόγραμμα της περιφέρειας Πελοποννήσου, τουριστικό, προβολή της Πελοποννήσου στο εξωτερικό. Ναι, αυτό. Θέλω να μου πεις αν σου λέει κάτι το μυθική Πελοποννήσος. Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω αν σου λέει κάτι το μυθική Πελοποννήσος. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Όχι. Μυθική Πελοποννήσος είναι από τη λέξη. Βγαίνει... Ότι... Σημαίνει κάτι στην εποχή μας, ξέρετε κάτι? Όχι, δεν το ξέρω. Μυθική Πελοπόννησο, δηλαδή, τι, Αρκαδία. Σημαίνει κάτι για σας? Α, σημαίνει. Τι να σημαίνει? Όχι. Όχι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν σημαίνει κάτι για σένα το μυθική Πελοπόννησος. Εντάξει, έτσι και έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα. Δεν σου λέει κάτι? Όχι, όχι. Ναι, βέβαια σημαίνει, αλλά το μυθική Πελοπόννησος έχει σημασία, δεν εννοείτε, έχει σημασία. Εννοείται την έννοια του μυθική. Ναι, το μυθική έχει σημασία γιατί κουβαλάμε και μια ιστορία από τη μυθολογία μέχρι πρότινος. Κάτι άλλο δεν σας λέει? Δεν σας Πελοπόννησος, όχι, με παραπέμπει στο αρχαίο ελληνικό κομμάτι, δεν ξέρω κάτι άλλο. Ήθελα να μου πείτε αν σημαίνει κάτι για σας η φράση μυθική Πελοπόννησος. Πώς την είπατε? Μυθική Πελοπόννησος. Όχι. Σε εσάς λέει κάτι? Κάθε τόπος, νομίζω, πιστεύω ότι ο τόπος ήταν μυθικός. Αλλά νομίζω η Πελοπόννησος είναι μυθική. Δεν σας λέει κάτι άλλο, δεν σας παραπέμπει κάπου αλλού? Μήπως είναι κάποιο πρόγραμμα της περιφέρειας που έχει βγάλει νομιθική Πελοπόννησο, μήπως είναι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Αλλά για την περιφέρεια με ρωτάτε να πάρει μπράβο ο Τατούλης δηλαδή? Όχι, θα μπορούσατε να πείτε δεν το ξέρω, ούτε δεν θα έπαιρνε μπράβο, όπως ο κύριος. Εντάξει. Μυθική. Όχι, δεν μου λέει κάτι. Τίποτα. Τι επάγγελμα κάνετε? Συνταξιούχος είμαι αυτή τη στιγμή. Συνταξιούχος. Εσένα, σου λέει κάτι? Όχι. Όχι. Εσύ είσαι αυτοκινητιστής? Δεν σου λέει κάτι, δεν σε παραπέμπει κάπου? Τι είναι αυτό, είναι τίτλος, τι είναι αυτό? Τίτλος είναι, ναι. Από τι πράγμα? Δεν ξέρεις? Όχι. Το έχω ακούσει αυτό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος, η περιφέρειά μας το διαφήμιζε για την Πελοπόννησο, για τουρισμό και αυτά. Αν σας λέει κάτι, το μυθική Πελοπόννησος. Όχι. Τίποτα? Τίποτα. Δεν σας παραπέμπει κάπου? Όχι. Η δουλειά σας εδώ? Όχι. 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 Δεν σας παραπέμπει κάπου? Όχι. Όχι. Εσένα? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μυθική, μυθική. Πρόγραμμα της περιφέρειας? Δεν γνωρίζω, όχι. Ήθελα να μου πείτε αν σας λέει κάτι η φράση μυθική Πελοπόννησος. Όχι, δεν μου λέει κάτι. Δεν σας παραπέμπει κάπου, δεν σας θυμίζει κάτι? Όχι, όχι. Ήθελα να μου πείτε αν σας λέει κάτι η φράση μυθική Πελοπόννησος. Δεν έχω ιδέα. Μυθική Πελοπόννησος. Μου λέει ότι η Πελοπόννησος έχει μια τεράστια ιστορία, έτσι, και ότι μάλλον υπήρχαν κάποια μυθικά τέρατα, ας πούμε, κάποιες υπάρξεις οι οποίες ήταν παλαιόθεν και δεν μπορούσαμε να τις ανακαλύψουμε. Αυτό. Δεν σε παραπέμπει σε κάτι άλλο, σε κάτι συγκεκριμένο? Όχι, σε κάτι ιστορικό, όχι. Απλά γενικώς, αφού υπήρχαν πολλά εδώ πέρα μυθικά τέρατα, όπως ήταν μάλλον το λιοντάρι της Νεμέας, ας πούμε,
Κάπου εκεί πάει το μυαλό μου, σε τέτοια φάση. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας λέει κάτι το μυθική Πελοπόννησος. Όχι, αλλά ξέρω γενικά ότι η Πελοπόννησος έχει ιστορία, έχει από παλιά διάφορους έτσι, αρχαίους δυνατούς Έλληνες. Ξέρω γενικά ότι έχει μια προϊστορία. Δεν σε παραπέμπει σε κάτι άλλο, πιο σύγχρονο. Όχι, όχι. Αν σου λέει κάτι το μυθική Πελοπόννησος. Μυθική Πελοπόννησος. Μυθική Πελοπόννησος, Πελοπίδας, παραπέμπη, αρχαία Σπάρτη. Σε κάτι πιο σύγχρονο, συγκεκριμένο κάτι, κάποιο πρόγραμμα με την Πελοπόννησο. Όχι. Όχι. Τι να μου πει. Τίποτα. Κάποιο πρόγραμμα. Όχι. Έχεις ακούσει κάποιο πρόγραμμα της περιφέρειας. Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει κάτι για τη μυθική Πελοπόννησο. Κάποιο πρόγραμμα της περιφέρειας που προβάλλει τον τόπο. Όχι, δεν το έχω ακούσει. Τώρα δεν μπορώ να. Δεν μου λέει κάτι αυτή τη στιγμή, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Σε παραπέμπει σε κάποιο πρόγραμμα τη περιφέρεια, έχει ακούσει κάτι. Όχι, δεν έχω ακούσει. Όχι. Δεν μου λέει κάτι. Κάποιο πρόγραμμα, κάποιο project. Όχι. Δεν σου θυμίζει κάτι. Περιφέρεια, προβολή.